Στην τέταρτη έκθεση Agro Quality Festival, αγροτικά ποιοτικά προϊόντα, πήρε μέρος ο γνωστός κατασκευαστής αρτοποιημάτων Κύμων, εντυπωσιάζοντας τους χιλιάδες επισκέπτες με τις πρωτόγνωρες αυθεντικές γεύσεις. Την έκθεση επισκέφθηκαν και γνωστές προσωπικότητες, οι οποίες δεν έχασαν την ευκαιρία να γευτούν τα προϊόντα του Κύμωνα, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα του Κύμωνα μαζί με άλλα προϊόντα της Ελλάδας έλαβαν μέρος στην Ολυμπιάδα Μαγειρέματος στη Σεούλ στη Νότια Κορέα, αποσπώντας όχι μόνο το γενικότερο θαυμασμό, αλλά και την απόφαση η επόμενη Ολυμπιάδα Μαγειρέματος να διεξαχθεί στην Ελλάδα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατηγικού Σχεδιασμού διοργάνωσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την παρουσίαση των πιστοποιημένων προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά σε μια έκθεση με το όνομα Agro Quality Festival, αγροτικά ποιοτικά προϊόντα. Στην έκθεση χιλιάδες κόσμου γεύτηκαν πρωτόγνωρες αυθεντικές γεύσεις από το περίπτερο του Κύμωνα. Δέχθηκε βροχή συγχαρητηρίων και είχε δεκάδες προτάσεις για εξαγωγές των προϊόντων του. Πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στο κεντρικότερο και πολυσύχναστο χώρο της Αθήνας, στις 17, 18 και 19 Μαΐου του 2013. Η επισκεψιμότητά της ξεπέρασε τους 40.000 επισκέπτες. Οι εντυπώσεις από τα προϊόντα του Κύμωνα ήταν κάτι παραπάνω από άριστες. Ας δούμε τι δήλωσαν διάφοροι επώνυμοι επισκέπτες και να αρχίσουμε με την παρουσιάστρια του Sky, Σεφ στον αέρα, η οποία δήλωσε. Πείτε δύο κουβέντες αν θέλετε για το ψωμί, μια που το δοκιμάσατε. Το αληθινό το ψωμί, διότι πιο ο κόσμος δεν ξέρει να κάνει ψωμί, θα τα αγοράζει έτοιμα κατεψυγμένα χημικά και στα σπίτια που το κάνουν χημικά είναι, αλλά δεν το ξέρουν. Κατάλαβε. Λαδοτήρι με τη λίνη δοκιμάσατε. Το λαδοτήρι με τη λίνη το δοκιμάσατε. Α, το ξέρω, είναι υπέροχο το κυρίω. Λοιπόν, θα μας βάλεις τι βαθμό από το 1 μέχρι το 10. Με τόνο 10. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το ψωμί 100. Πέρσι είχαμε περάσει. Εδώ ο κύριος Σαξόνης με τον πρώην πρόεδρο του ΕΦΕΤ, κύριο Κατσαρό Νίκο, και το διάσημο σκηνοθέτη Μανώλη Μανωσάκη. Ας δούμε όμως τι δήλωσε ο κύριος Κατσαρός. Καμία παντεσία αγνών ελληνικών προϊόντων. Το σύνθημα «Καταναλώνω ό,τι παράγω» πρέπει να επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα, διότι παράγουμε προϊόντα τα οποία είναι ποιοτικά αναβαθμισμένα, γευστικά και προπάντων ασφαλή και υγιεινά. Ιδιαίτερα δε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, μεταξύ αυτών η Μυτιλίνη και η Λέσβος, είναι από τα νησιά που έχουν πραγματικά μοναδικά προϊόντα. Και ενώ γνωρίζουμε τη Μυτιλίνη για τα διάφορα είδη των δουλειών τα οποία διαθέτει, το ίδιο συμβαίνει και για τα εμπόλεμα και για τους εμπόλεμους, αλλά και όλα τα ψωμιά και τα αρτοσκευάσματα και τα γλυκά ιδιαίτερα. Σας βρήκαμε, με συγχωρείτε, σας βρήκαμε στο περίπτερο του Κύμωνα, από Μυτιλίνη. Έχετε να πείτε δύο λόγια. Το Κύμωνα είναι το μοναδικό από αγνά και υγιεινά προϊόντα, από ψωμί που μπορεί να διατηρηθεί μέχρι και 25 ημέρες, και αυτό οφείλεται όχι μόνο στον τρόπο κατασκευής του, αλλά και στο αλεύρι το οποίο χρησιμοποιεί από την Κύμωνα και μια σειρά από γλυκίσματα παραδοσιακά της Μυτιλίνης και της Λίμνου που έχουν μια μοναδική και ιδιαίτερη γεύση. Να είστε καλά, κύριε Κύμωνα, εσείς. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Κύμωνα. Τι άκου τώρα. Εν τω μεταξύ, ο γνωστός πανελληνίος Ευτύχης από το κανάλι του στο YouTube
και τα μουσικομαγειρέματα, δήλωσε εντυπωσιασμένος. Δεις την διαφορά του αληθινού ψωμιού από αυτή την μπαχαντέλα που τρώνε. Με βέβαια τι είναι, τα λοδαπής προελεύσης. Πόσο είναι το όπλο. Τα λοδαπής προελεύσης στα άργυρα, που δεν ξέρουμε από πού έρχονται, αυτό είναι λιμνιό καθαρό στα άργυρα. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Είναι το γνήσιο ψωμί. Αληθινό ψωμί. Πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ. Το ψωμί, λαδατήρι, τι δοκιμάσατε. Λαδατήρι και ψωμί. Με άριστα το 10 για στο ψωμί τι βάζετε. 12. 12. Εγώ 15. Για πείτε μου βαθμολογία ψωμί τυρί. Το ψωμί 10, το τυρί 15. Εσείς συμφωνείτε. Απόλυτα, είναι τρομερό, τρομερή γεύση. Ο πρόεδρος αρχιμαγείρων και σεφ της Ελλάδος, κύριος Καρούμπας Μίλτος, μας είπε. Να πω, γιατί είναι η πρώτη φορά που σκέφτομαι το περίπτωμα του πρωτοπού σα, είναι ότι είμαι εντυπωσιασμένο από την αγνότητα των υλικών, από τη γεύση, αλλά και από την παρουσίαση. Κάθε φορά, κύριε Ταξόνη, μα εντυπωσιάζεται με την ποικιλία που διευρύνεται και δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Μιλάνε τα προϊόντα σα. Αυτό όμω που μάθαμε είναι ότι η Ελλάδα έχει πάρει την Παγκόσμια Ολυμπιάδα μαγειρέματος, αρχιμαγείρων και σεφ από όλο τον κόσμο. Αυτό πάρθηκε στην Σεούλ, στην Κορέα, και έχει να πάρθει από το 1926, παρακαλώ, σε χώρα της Μεσογείου. Θεωρείται τεράστιο επίτευγμα, και από ό,τι μας λέει ο Γιάννης ο Μπαλωμένος, ο οποίος είναι σεφ και συμμετείχε σε αυτή την Ολυμπιάδα, καταλυτικό ρόλο παίξαν τα προϊόντα του κείμενα που έστειλε για παρουσίαση στην Κορέα. Ας τον ακούσουμε. Καταρχήν θα θέλαμε, έστω και ετεροχρονισμένα, να ευχαριστήσουμε δημόσια το φίλο μας και συνεργάτη μας, γιατί για συνεργάτη πρόκειται πάντα, τον κύριο Γιώργο Σαξιόλια. Είναι πάντα δίπλα μας. Ήταν ένας από τους χορηγούς που με τα προϊόντα του έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην φορέα με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Μας έκανε μια καλή χορηγία, μπορώ να πω, και άφησε άφωνος όλους εκεί πέρα τους συνέδρους με τις γεύσεις του, τις παραδοσιακές γεύσεις που ήδη ξέρει να κάνει. Τον έχουμε πάντα μαζί μας, τον έχουμε πάντα δίπλα μας. Σε όλα τα event που κάνει η Λέσχη, πρόθυμος πάντα να βοηθήσει. Και όταν μιλάω για την Κορέα, είναι κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς έχει γίνει, ας πούμε, να μάθουν και πέντε πράγματα. Η Ελλάδα, με την προσπάθεια της Λέσχης Αρχιμαγείρων, με την προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου και πρώτα απ' όλα του Προέδρου μας, του Μίλτου του Καρούμπα, κατάφερε κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ καμιά χώρα της Μεσογείου από το 1928 που υφίσταται η WACS, η οποία είναι η Παγκόσμια Ένωση Αρχιμαγείρων. Πήραμε το 2016, το οποίο είναι το Παγκόσμιο Συνέδριο, το οποίο θα γίνει στην Ελλάδα. Η Ολυμπιάδα Μαγειρικής, ας πούμε, που πολλοί την ξέρουν και έτσι. Και σε καιρούς όπως είναι σήμερα, οι οποίοι δύσκολοι και λόγω κρίσης και γενικότερα, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί βάσει αυτού του επιτεύγματος, που για μένα είναι επίτευγμα, στο πρωταγωνιστή του χάρτη. Μέχρι και το 2016. Τα βραβεία αναμένεται να πέσουν βροχή για το περίπτερο του κείμενα και τα απίθανα προϊόντα του. Τι έχεις να μας πεις, Γιάννη, για αυτό το ψωμί. Καλύτερα θα έλεγα να βγει να το πει όποιος το έχει δοκιμάσει, γιατί εγώ το έχω δοκιμάσει. Ίσως όμως είναι διαφορετική γνώμη η δικιά μου σας. Εγώ θα ήθελα να το δοκιμάσουν αυτή τη στιγμή. Δεν τρόπο που θα περάσουν δύο άτομα να μας πούν αυτή τη γνώμη τους, γιατί για μένα δεν υπάρχει αυτό το ψωμί. Πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί κάλυψαν το θέμα. Το πιο αρχαίο ψωμί με το σκούρο ζέας, το οποίο έχουμε παντρέψει τη Μυτιλίνη, την Πελοπόννησο, τους δρόμους της Αγκινάρας και πήγαμε και στην Κρήτη στο Κολυμπάρι και βάλαμε λαδάκι από το Κολυμπάρι. Το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε εμείς είναι πάντα επιτυχίες σε μυτιλινιές επιχειρήσεις, γιατί προβάλλουν τον τόπο μας.